Καλημέρα σας. Η αφορμή του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη στις 8 Μαρτίου, δίνουμε τη σημερινή συνέντευξη. Ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο με 39 τακτικά θέματα, 3 θέματα εκτός ημερησίας και όπως ορίζει και ο κανονισμός, πριν από αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις, ξεκινάει η διαδικασία ερωτήσεων και τοποθετήσεων από τις επικεφαλής αρχικά των παρατάξεων, αλλά και οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο. Η παράταξή μας έθεσε κάποια ερωτήματα και έκανε και μια τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά καταρχάς για το καρναβάλι που για άλλη μια χρονιά, για δεύτερη συμβολή χρονιά, δεν γίνεται στην πόλη μας. Η έλευση του καρναβαλιού, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, πρέπει και φιλοδοξεί να είναι μια πρώτη είδηση για μια πόλη πρωτεύουσα η οποία σέβεται τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Για την Τρίπολη όμως για άλλη μια χρονιά δεν είναι είδηση. Η ανυπαρξία και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής κατάφερε να κάνει μη είδηση κάτι που θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση. Και έτσι, εμπλουτίζοντας το φαύλο κύκλο των χαμένων ευκαιριών, χαρακτηρίσαμε τη Δημοτική Αρχή ως τη Δημοτική Αρχή των χαμένων ευκαιριών. Αφορμής βέβαια του καναβαλιού, το οποίο φυσικά είχε μεγάλη επιτυχία πριν 2 χρόνια και ουσιαστικά δείχνει η Δημοτική Αρχή τη βαθιά περιφρόνηση προς τους πολίτες της, έχοντας βέβαια χάσει την επαφή μάλλον με τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κόσμο της εργασίας και έχοντας διαρρήξει πλήρως τους δεσμούς με την ιστορικότητα αλλά και τα πανάρχια αυτά έθιμα, αφορμής αυτών όλων αναφερθήκαμε και στη Λευκή Νύχτα, επανήλθαμε από τον Νοέμβριο του 2015, όπου η πρότασή μας είχε πέσει στο κενό και πλέον η παράταξή μας ανέλαβε την πρωτοβουλία να συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, το Σύλλογο Εστιατόρων, το Σύλλογο Ξενοδόχων, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, το Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Ζαχαροπλαστών, για να λάβουμε εμείς την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια και ώστε η εμπορική δραστηριότητα να τονωθεί, η οικονομία να ωφεληθεί και πάνω απ' όλα οι πολίτες να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα αυτής της ημέρας, η οποία είναι εορταστική και βγάζει τον κόσμο από τα άγχη της καθημερινότητας. Είναι ένας θεσμός που στις γειτονικές πόλεις έχει μεγάλη επιτυχία. Άλλοτε λέγεται Λευκή Νύχτα, άλλοτε λέγεται Κόκκινη Νύχτα. Προφανώς για την Δημοτική Αρχή ισχύει το Μαύρη Νύχτα στα Βουνά, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν εστιμίζει σε τέτοιους θεσμούς που τονώνουν πραγματικά την πόλη και τη δίνουν και διαφημιστική προστιθέμενη αξία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ζητήσαμε επίσης από τη Δημοτική Αρχή τον φάκελο για την πολιτιστική πρωτεύουσα, στην οποία δεν καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη διαγωνιστική διαδικασία, για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν οικονομικό απολογισμό, να ξέρουμε και οι ιδιώτες που δώσαν τα χρήματα, πού πήγαν τα χρήματά τους, αλλά και τι έφταξε και εμείς δεν προχωρήσαμε στην επόμενη φάση. Είναι μια δέσμευση της παράταξης, όπως όλες οι δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί, η οποία το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί και θα την καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι αγρότες που είχαν και την παρουσία τους εκεί, της Μανθηρέας κυρίως, αλλά και των όμορων κοινοτήτων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Τεγέας, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, πέρσι το Μάιο του 2015 υπήρχε μια μεγάλη χαλαζόπτωση και τελικά μετά από καθυστέρηση ο ΕΛΓΑ κατέγραψε τις ζημίες και τους έβγαλε φέτος το πόρισμα να πάρουν μόνο το 25% της καταστροφής τους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, διότι από ό,τι φαίνεται το μόνο που ενδιαφέρει τον ΕΛΓΑ και γενικότερα το Υπουργείο είναι η φορολόγησή τους και η ασφαλισιμότητά τους, ώστε να μπορέσουν να τους εξαφανίσουν τελείως. Εμείς ομόφωνα, και είναι προς τιμή όλων των παρατάξεων, στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα ψήφισμα, το οποίο τονίσαμε ότι δεν ξέρουμε τι τύχη θα έχει προς τα ψηφίσματα, γι' αυτό και απαιτήσαμε ως παράταξη να γίνει επιτόπου μια συνάντηση με τον διοικητή του ΕΛΓΑ και να υπάρχει αντιπροσωπεία όλων των παρατάξεων και αν χρειαστεί να πάμε και στο Υπουργείο ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι εμπέζουν τους αγρότες. Βέβαια, όταν έφτασε το θέμα των αποκριών, όπου το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για αποκριές που δεν γίνονται και τέθηκε και το θέμα της Λευκής Νύχτας,
Ο κύριος Βρέντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, που ουσιαστικά χαρακτηρίζεται την ανυπαρξία του, γιατί δεν έχει γίνει κάτι πολιτιστικό γεγονός για να τονώσει και να μαθευτεί η πόλη μας, πέρα από τα σκουπίδια, απάντησε ότι έχει ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο και ότι δεν τον έχουν καλέσει ποτέ και ότι του ζητάει να έρθει και δεν πάνε. Και βγήκε ένα δελτίο τύπου από τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου τον ουσιαστικά τον αποκαλεί ψεύτη, διότι ποτέ, λέει, δεν έχει ο κ. Βρέντας στείλει κάποιο έγγραφο και ποτέ δεν του έχει ενοχλήσει. Σε αυτό θα πρέπει να απολογηθεί στον Εμπορικό Σύλλογο και στον Εμπορικό Κόσμο, που περιμένουν, νομίζω, με μεγάλη ανυπομονησία να γίνει αυτή η βραδιά. Δεν ξέρω τι τύχη μπορεί να έχει, αλλά νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάλι μια διαδικασία με πολλά ψέματα με στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει αρχίσει ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Η ΔΕΙΑΤ ήταν ένα ερώτημα της παράταξής μας, γιατί έρχονται πλέον τα τιμολόγια και σύντομα θα τα λάβουν και στα χωριά και θα καταλάβουν το μεγάλο κόστος και το διπλάσιο τέλος, το οποίο είχε προεκλογικά δεσμευτεί ο κ. Παυλής ότι θα τα μειώσει. Βέβαια, πώς να μειώσεις τα τέλη ίδρυυσης όταν θέλεις 1.250 ευρώ το μήνα για έναν ανύπαρκτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Καρόνι, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι να δώσει απευθείας αναθέσεις σε πόλεις και σε νομούς εκτός της περιφέρειας Πελοποννήσου ποσών πολύ μεγάλων και να μην επιλέγει έστω καν τους δικούς μας επιστήμονες. Η ΔΕΙΑΤ είχε γίνει πρόβλημα στην αποκεντρωμένη περιφέρεια από την παραταξή μας, το οποίο είχε απορριφθεί και τόνιζε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία δυστυχώς ερχόμαστε σήμερα και δικαιωνόμαστε. Είναι ένα θέμα που θα ξανασυζητηθεί, να είστε σίγουροι, γιατί δεν μπορεί ο κόσμος να αντέξει υψηλότερα κόστη που φέρανε στην ΔΕΙΑΤ, η σημερινή δημοτική αρχή, και να τα πληρώνει πάντοτε ο πολίτης. Όσον αφορά τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, που θέσανε ένα θέμα μέσω του κ. Μπάκου, τον πρόεδρό τους, και είπαν για την πάγια αντιμισθία που παίρνουν, την οποία τους απαντήσαν ότι δεν γίνεται καλή χρήση. Θα πρέπει να γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων κάνουν μεγάλη προσπάθεια και κρατάνε θερμοπύλες στα χωριά τους, γιατί τα χωριά έχουν ερημώσει. Πολλοί από αυτούς δε, οι περισσότεροι, πέρα τα χρήματα που παίρνουν, δαπανούν και από την τσέπη τους. Οπότε δεν θα πρέπει να τους εμπέζουν και να μην τους κοροϊδεύουν και να τους απαντούν ειρωνικά, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καν χωριά. Τελευταίο θέμα που θα ήθελα να σας πω είναι για τα δέσποτα και τα φανάρια. Ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε θίξει από το Δεκέμβριο του 2014. Έχουμε κάνει προτάσεις, έχουν πέσει και αυτές στο κενό. Τα δέσποτα, προχτές αναφερθήκαμε ότι μάλλον έρχονται και από το γειτονικό νομό, τη Λακωνία, και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μας απάντησε ότι το γνωρίζει. Και στην ερώτηση τι κάνει γι' αυτό, δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Έχει κατευθεί μια πρόταση από την παράταξή μας με πρωτόκολλο από το Δεκέμβριο του 2014, ώστε να μπορέσει να γίνει το ενδιέτημα άμεσα και να κινηθεί η διαδικασία βάσει του τελευταίου νόμου. Και αυτό το θέμα είναι στο κενό, όπως όλα τα άλλα θέματα. Η Δημοτική Αρχή, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο και δυστυχώς έχει η πόλη μας επέλθει σε ένα τέλμα σε όλες τις αξίες του. Και πραγματικά πιστεύω ότι είναι κρίμα για την πόλη και για τους πολίτες να έχουν μια τέτοια Δημοτική Αρχή. Καλό τριήμερο θα να ευχηθώ σε όλους, να έχουν καλές αποκριές και να ανακοινώσω εδώ στα κανάλια ότι στα μέσα ενημέρωσης ότι την 5η στις 17 Μαρτίου, την άλλη 5η, στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, σε ένα θεσμικό χώρο, η παράταξή μας από τον Οκτώβριο που είχε ανακοινώσει και έχει φτιάξει μια εμπεριστατωμένη πρόταση μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, θα την παρουσιάσει με τον μελετητή της έναντι εσάς όλων αλλά και των παραγωγικών φορέων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα δεχτείτε και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στους δημοσιογράφους. Δεν θέλησατε να σχολιάσετε το περιεχόμενο αυτού του φακέλου, έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Από ό,τι είδατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουν μόνος που δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα προσωπικό θέμα του Δημάρχου και είναι αποκλειστικά προσωπικό. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα στο πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος κάτι προσωπικό όταν αξιοποιείς το θεσμό, την ιδιότητά σου και κάνεις το ραντεβού στο γραφείο του Δημάρχου και όχι στο γραφείο σου ή στο σπίτι σου και όταν κινείσαι από το δημαρχιακό αυτοκίνητο το οποίο πληρώνουν οι δημότες. Από εκεί και μετά όμως δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο για το θέμα. Ευχαριστώ.